Είναι η Εθνική ένας καλός αντιπερισπασμός, αν μπορώ να το πω έτσι, μετά από μια δύσκολη χρονιά με τον Ολυμπιακό? Εντάξει, δεν τώρα αντιπερισπασμός. Εντάξει, η Εθνική δεν είναι τώρα για να ξεχάσει τα προβλήματά σου, κατά τα ψέματα. Έξω εδώ πέρα για ένα σκοπό. Γιατί και εδώ πέρα να χάσουμε τα δύο παιχνίδια, δεν θα νομίζω θα είναι ο καλύτερος αντιπερισπασμός, γιατί πάλι θα έχεις προβλήματα. Οπότε έρχεσαι εδώ πέρα για να βοηθήσει τη χώρα σου να προκριθεί στο παγκόσμιο, πολύ απλά. Έχεις συμμετοχή σε 5 διεθνή τουρνουά με την Εθνική. Πώς είναι όμως τώρα να είσαι εσύ ο νέος εντός εισαγωγικών? Εντάξει, σίγουρα. Ευτυχώς τα παιδιά τα ξέρω τα περισσότερα. Με πολλά έχω βρεθεί συμπαίχτης, με άλλα έχω πολύ καλές σχέσεις και εκτός γηπέδου. Οπότε δεν νιώθω τόσο πολύ. Εντάξει, είναι και παλιοί που είμαστε εδώ πέρα τόσα χρόνια. Οπότε εντάξει, αλλά μ' αρέσει πάρα πολύ το χρόνο που υπάρχει εδώ πέρα. Είναι πιστεύω το καλύτερο που θα μπορούσε να υπάρξει και ελπίζω αυτό να φανεί και στο γήπεδο. Πώς ήταν μέχρι στιγμής να παίζει η Εθνική και όχι απλά να μην μπορείς να συμμετέχεις σε αυτή, να μην μπορείς να τη βλέπεις και κάποιες φορές? Εντάξει, το έχουμε ξαναπεί ότι αυτό που έχει γίνει με τη FIBA και την Ευρωλίγα, μόνο καλό δεν κάνει στο μπάσκετ γενικά. Αλλά παρ' όλα αυτά, εμείς είμαστε οι τελευταίοι που φταίμε και οι τελευταίοι που αποφασίζουμε γι' αυτό. Οπότε το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να μπορέσουμε να συμμετάσχουμε και να όποτε μπορούμε. Και εμείς γιατί δεν είναι και πολύ εύκολο τώρα να βρίσκεσαι εδώ πέρα μετά από μια τόσο επίπονη χρονιά. Μετά από τα παιχνίδια με τον Ολυμπιακό, όταν έπαιζε η Εθνική παράλληλα, πέρα από το αποτέλεσμα, έμπαινε καθόλου YouTube να δει κάποια φάση, στιγμιότυπα, να δει κάποιο φίλο σου, να δει πώ θα φύγει? Δύο παιχνίδια, ας πούμε, αλήθεια, αν θυμάμαι καλά, πρόγραμμα και τα είδαμε. Δηλαδή, είχαμε δηλαδή κενό. Τα υπόλοιπα πολιτιστικώ δεν μπορούσα να τα δω, αλλά πάντα μαθαίναμε τα αποτελέσματα γιατί διαφέρουν και εμά άμεσα. Γιατί μην ξεχνάμε ότι όλα τα παιδιά εδώ πέρα και τα παιδιά που λείπουν και θέλουν να έρθουν και τα παιδιά που θα έρθουν έχουν ένα κοινό σκοπό, να βοηθήσουν την ομάδα να προκριθεί παγκόσμιο. Οπότε είμαστε όλοι άμεσα ενδιαφερόμενοι για τα αποτελέσματα που έχουν έρθει και αυτά που θα έρθουν. Ποιο από τα φιλαράκια σου εντυπωσίασε περισσότερο στα πρώτα παιχνίδια? Εντάξει, χαίρομαι πάρα πολύ που βλέπω το Γιάννη τον Αθηναίο που δεν έχει συμπαίχτη στον Ολυμπιακό να βρίσκεται καλά στα πατήματά του. Εντάξει, Μπούρους είναι σταθερή εγγύηση, όλοι το ξέρουμε. Και όπως είπα και πριν, χαίρομαι και που βλέπω Λαριτζάκη που είναι παιδί από τα δυτικά. Και υπάρχει άλλο όπως και εγώ μεγάλο σκάφος εκεί πέρα. Και είναι τιμή για τα δυτικά να έχουμε άλλο ένα παιδί στην εθνική ομάδα. Με την Εθνική να κάνει 4-4 μέχρι στιγμής και να έχει προκριθεί ήδη στην επόμενη φάση. Πώς είναι να μπαίνεις πιο μετά, δηλαδή με τι ψυχολογία άρχισε να παίξει δύο παιχνίδια με Ισραήλ και Ισπανία? Με την ψυχολογία ότι θέλω κι εγώ να βοηθήσω όσο πολύ γίνεται. Να δώσω το καλύτερο με αυτό για να βοηθήσω τα παιδιά να φτάσουμε σε άλλες δύο νίκες για τη συνέχεια. Γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι τις νίκες της κουβαλάς και στη διασταύρωση με τους άλλους ομίλους. Οπότε είναι εξουσιαστικές. Δηλαδή το 4 να γίνει 6-6. Στους οποίους άλλους ομίλους ίσως να μην είσαι παρόν όμως. Εντάξει. Ελπίζω να μια χαρμολύπη. Εντάξει, καλά, σίγουρα θα είναι λύπη. Γι' αυτό είπα και εγώ ότι ο καθένας όποτε μπορεί, όποτε είναι διαθέσιμος, έρχεται εδώ πέρα να βοηθάει. Τώρα ήρθα εγώ, το Σεπτέμβριο μπορεί να έρθει άλλος, το Νοέμβριο μπορεί να είναι άλλος. Και μακάρι να βρεθεί και μια λύση για να μπορέσουμε να είμαστε όλοι εκεί πέρα.